Πατέρες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου αδελφοί, εθέσπισαν και καθιέρωσαν την επομένη ημέρα από τις εορτές των Φώτων ή των Θεοφανίων, οι χριστιανοί να διούμεν σύναξη για να τιμήσουμε τον Τίμιον Πρόδρομο και Βαπτιστή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό σήμερα τα πλήθη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών κατακλείζουν τους ναούς για να λατρεύσουμε τον Κύριον της δόξης, τον Διημά Σαρκοθέντα, Σωτήρα και Λυτρωτή μας τον Ιησού Χριστό, αλλά και για να τιμήσουμε τον Άγιον του Θεού, τον προφήτη που συνδέει την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, δηλαδή τον Τίμιον Πρόδρομο. Αν ρίξουμε μία πρόχειρη ματιά στην Αγία του εικόνα, θα δούμε τον Τίμιον Πρόδρομο να έχει φτερά. Τι θέλει η Εκκλησία μας να μας διδάξει με αυτή την απεικόνηση? Φυσικά και δεν είχε, αλλά θέλει να μας δείξει την αγγελική του ζωή, ότι σε αυτόν τον κόσμο ο Τίμιος Πρόδρομος έζησε όπως ζουν οι άγγελοι εις τον ουρανό. Πώς ζουν οι άγγελοι εις τον ουρανό? Καταρχάς, χωρίς αμαρτίες. Και εν συνεχεία δοξολογούν τον Θεό διαρκώς, συνεχώς, ακαταπαύστος. Και μεταφέρουν στους ανθρώπους τα θελήματα του Θεού. Και θέλει η Εκκλησία μας δια της απεικονίσεως αυτής να διδάξει και σε εμάς την αγγελική βιωτή, την αγγελική ζωή και πολιτεία. Θέλει η Εκκλησία να πει σε εμάς τους χριστιανούς όλων των εποχών μέχρι συντελείας των αιώνων, εάν ποθείτε τον αγιασμό σας και τη σωτηρία σας, να έχετε πρότυπα τους αγγέλους και τον Τίμιον Πρόδρομο και όλους τους Αγίους. Να είναι η ζωή σας πνευματική, να είναι η βιωτή σας αγγελική, για να αξιωθείτε του αγιασμού, της σωτηρίας και της βασιλείας του Θεού. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι αυτός ο οποίος κηρύττει την μετάνοια. Μετανοείται, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ήρθε ο Μεσσίας, ήρθε ο Λυτρωτής, ήρθε ο αναμενόμενος. Εκπληρώθηκαν οι προφητείες των προφητών και ήρθε να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία. Εκεί στην έρημο του Ιορδάνου κηρύττει τη μετάνοια. Πόση σημασία έχει για τον αγιασμό μας και δια τη σωτηρία μας η μετάνοια. Αφού ουδείς αναμάρτητος επί της γης, ούτε στην άνθρωπος ως ζήσεται και ούχα αμαρτήσει, όλοι έχουμε ανάγκη της μετανοίας και όλοι έχουμε δικαίωμα στη μετάνοια, αγαπητοί μου αδελφοί. Και το πρώτο κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν το ίδιο κήρυγμα μετανοίας. Μετανοείται. Και ο Τίμιος Πρόδρομος καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια, τους βαπτίζει εις τον Ιορδάνη ποταμό και τους συμβουλεύει να ζουν πνευματικά, να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό που κάνει η Αγία μας Εκκλησία, η οποία μας αγιάζει, μας ένωσε με τον Χριστόν δια του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, ελάβαμε πνεύμα επουράνιον δια του Αγίου Μυστηρίου του Χρίσματος, μας οποιεί δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως θα ακούσουμε σε λίγο τον διάκονο να μας προσκαλεί δια των λόγων «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται», προσέρχεται για να γευτείτε σώματος και αίματος Χριστού, προσέρχεται για να γίνετε μέτοχοι ζωής αιωνίου,
Προσέρχεται για να γίνετε Χριστοφόροι και Θεοφόροι, σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Κύριο. Προσέρχεται για να αγιαστείτε. Για να ζήσει ο κόσμος έχει ανάγκη αυτής της μετοχής στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και συνεχεία μας προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία δια του Ιερού Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως την άφεση των αμαρτιών μας. Και έτσι απαλλασσόμεθα από τις ενοχές μας, λυτρωνόμεθα και καθαρίζομεν τον χιτώνα, τον καταλερωμένο από τις αμαρτίες μας, της ψυχής μας. Όπως το σώμα μας έχει ενδύματα, έτσι έχει και η ψυχή μας ένδυμα. Και το ένδυμα της ψυχής, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αυτό που μας χάρισε ο Κύριος κατά την ώρα του Αγίου Βαπτίσματος. Εκείνον τον λευκόν πρώτο χιτώνα που φοράμε για τιμηθείτε στο Άγιον Βάπτισμα, συμβολίζει τον λευκό χιτώνα της ψυχής. Και ένδυμα ουχέχω, ή να εισέλθον αυτό στον νιουφόνο σου. Τι ένδυμα, ωραία ένδυμα τα φοράμε όλοι. Ένδυμα ψυχής. Και αυτό το ένδυμα της ψυχής το καθαρίζουμε δια της μετανοίας. Διότι όπως έχουμε τα λουτράδια των καθαρισμών του σώματος και τα πολυπαντικά για να λευκαίνουμε τα ενδύματά μας, έτσι η αγάπη του Κυρίου μας μας εχάρισε αυτό το λευκαντικό, αυτό το πλυντήριο, αυτό το λουτρό της ψυχής, που είναι το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Να σας θυμίσω μία φράση από την Απορροφία των Χελληνισμών, που απευθυνόμεθα και στον Κύριο και στην Υπεραγία Θεοτόκων δια των λόγων. Χερελουτήρ εκκλίνων συνείδηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λυτρωθεί η συνείδησή μας, η οποία μας τύπτει και μας λέει γιατί το έκανες αυτό, γιατί αποστάτησες, γιατί έφυγες από τον Θεό, γιατί ενέδωσες εις τον πειρασμό. Και ο άνθρωπος λυτρώνεται από αυτές τις ενοχές μέσα από τη μετάνοιά του, τη συντριβή του και την προσέλευσή του στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Χερελουτήρ εκπλήνων συνείδηση. Όσα χάπια κι αν πάρουμε, η συνείδηση σβοά και λέει όχι, δεν έπρεπε. Και ο άνθρωπος λυτρώνεται δια του μηνύματος τόσο του Τιμίου Προδρόμου όσον και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και το μήνυμα είναι μετανοείτε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Και όταν ο Τίμιος Πρόδρομος βρίσκεται με τους μαθητάς του, μεταξύ αυτών και ο προστάτη μας και προγιούχος μας Απόστολος Ανδρέας, και συναντάται ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο, ο οποίος ετοίμασε, προετοίμασε τον δρόμο του Κυρίου μας, και συναντάται με τον σαρκωμένο Θεό της αγάπης, τον Κυριόν μας, τον Ιησού Χριστόν, τον υπέδειξε στους μαθητάς του δια τον λόγο. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε την ταπείνωση του Τιμίου Προδρόμου. Εμείς φοβόμαστε να αναγνωρίσουμε την αξία κάποιου άλλου. Ο Τίμιος Πρόδρομος υποδεικνύει τον Κύριο. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο Σωτήρας. Που εγώ δεν είμαι ικανός να λύσω τον ημάδα των υποδημάτων του, το κορδόνι των υποδημάτων του. Εγώ δεν είμαι άξιος. Άλλη μεγάλη αρετή, η αρετή της ταπεινώσεως. Το θεμέλιο όλων των αρετών, αγαπητοί μου αδελφοί, όπου η ταπείνωση εκεί η ευλογία του Χριστού, όπου η ταπείνωση εκεί η ειρήνη, εκεί η αγάπη, εκεί τα πάντα. Όπου δεν υπάρχει η ταπείνωση και υπάρχει ο εγωισμός και η αλαζονία, εκεί είναι θρονιασμένος ο πειρασμός. Και όπου έχει θρονιαστεί ο πειρασμός, είτε στην καρδιά, είτε στα σπίτια μας, είτε στην κοινωνία μας, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και δεν εξορίσσονται ποτέ ομαλά και καλά. Τίμιος Πρόδρομος είναι ο ασυμβίβαστος. Πόσο σήμερα είναι απαραίτητη αυτή η φωνή του Τιμίου Προδρόμου που πηγαίνει στα ανάκτορα
Και ελέγχει τον βασιλέα Ηρώδη λέγοντάς του: «Δεν σου επιτρέπεται, βασιλεύ Ηρώδη, να συζείς με την γυναίκα του αδερφού σου, να συζείς και να συμβιώνεις παρανόμως». Δεν υπελόγησε αν είναι βασιλεύς. Δεν υπελόγησε το κόστος που τυχόν θα είχε στη ζωή του. Διότι δεν ζούσε με υπολογισμούς. Ένα πράγμα ήθελε: να τρέχει και να διαδίδεται ο Λόγος του Θεού. Ένα πράγμα ήθελε, ένα πράγμα ποθούσε: να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον αληθινό Θεό και το θέλημά Του. Κρατήστε τη φράση που είπα: πόσο απαραίτητη σήμερα, στην εποχή της ισοπεδώσεως των πάντων, είναι απαραίτητη αυτή η φωνή του Τιμίου Προδρόμου και να έρθει να μας πει: δεν σας επιτρέπεται, χριστιανοί, να ζείτε όπως ζείτε. Ισοπεδώσατε τα πάντα στη ζωή σας. Κλείσατε το Ευαγγέλιο και το περιφρονήσατε. Δεν ζείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά ζείτε σύμφωνα με το πνεύμα του κόσμου και της αμαρτίας και του πειρασμού. Δεν σου επιτρέπεται, βασιλεύ Ηρώδη, να συζείς παρανόμως. Καταλάβατε γιατί, αδελφοί μου, πόσο επίκαιρος ο λόγος του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού? Δεν ισοπεδώθηκαν σήμερα όλες οι πνευματικές αξίες? Και δεν φταίνε τα παιδιά μας, εμείς οι μεγαλύτεροι φταίνε. Διότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε μία αλωτριωμένη εποχή. Σε μία εποχή σύψεως και παρακμής. Μιλάμε για κρίση και εστιάζουμε την κρίση στο πορτοφόλι, στο πόσο είναι άδειο και στο πόσο είναι γεμάτο και στο στομάχι. Λέτε και ο άνθρωπος είναι μόνο ύλη, μόνο σώμα. Και λησμονούμε την άλλη την κρίση, την ηθική και την πνευματική, η οποία προηγήθηκε και μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Και αν δεν μετανοήσουμε και δεν γυρίσουμε στο Θεό, δεν γυρίσουμε στην Εκκλησία, στην πνευματική ζωή, θα δούμε τις χειρότερες ημέρες. Έτσι μιλούσαν οι προφήτες, έτσι μιλούσε ο Τίμιος Πρόδρομος. Σήμερα οι άνθρωποι δεν ζητούν την ευλογία του Θεού. Συμβιώνουμε. Συμβιώνουμε για να γνωριστούμε. Νεοφανείς, νεοφανέστατες θεωρίες. Γίναμε σύντροφοι σήμερα και λησμονήσαμε το σύζυγι. Και έρχεται ο Τίμιος Πρόδρομος να μας πει: δεν σας επιτρέπεται, χριστιανοί ορθόδοξοι της Ελλάδος και του κόσμου, δεν σας επιτρέπεται να ζείτε έτσι. Μην ισοπεδώνετε το Ευαγγέλιο και τις πνευματικές αξίες. Και μάλιστα διάβαζα ότι θα λύεται ο γάμος τόσο εύκολα και δεν ξέρω αν πρόκειται περί εκείνης της πολιτικής πράξεως, διότι δεν αναφέρομαι ποτέ σε πολιτικό γάμο. Απλώς μια βεβαίωση παίρνουν τα παιδιά εκεί στο Δημαρχείο από το Δήμα. Ότι σε μισή ώρα θα λύεται, λέει, στο συμβολιογραφείο. Κύριε Βουλευτά, δεν ξέρω, αυτό διάβασα, δεν ξέρω τι ισχύει. Να είναι ψεύδος, εγώ σας λέω αυτό που διάβασα. Ότι όχι, λέει, στα δικαστήρια, αλλά σε ένα συμβολιογραφείο και θα λύεται το γάμο σε μισή ώρα. Η απορροποίηση της ζωής μας, αδελφοί μου. Το μυστήριο του το λέγει ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μέγα εστί, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Θα μου πείτε, το κύρωσε. Κάπου είδα μια εικόνα που κρατάει, εδώ είναι. Τι κρατάει στα χεράκια του ο Τίμιος Πρόδρομος? Τη τιμία του κεφαλή. Οι άνθρωποι θέλουμε να μας επενούν, να μας εγκομιάζουν. Δεν θέλουμε τον έλεγχο. Τίμιος Πρόδρομος, ο ασκητής,
Ο προστάτης των μοναχών μετά την υπεραγία Θεοτόκο φωνάζει προς όλους μας: μη συμβιβάζεστε, έστω κι αν το πληρώσετε, έστω κι αν σας θεωρήσουν απόκοσμους, έστω κι αν σας ονομάζουν καθυστερημένους. Μη συμβιβάζεστε με το κακό και με την αμαρτία, έστω κι αν και εσείς κρατήσετε στα χέρια σας, όπως εγώ, την κεφαλή μου. Αδελφοί μου, μας αφυπνίζει σήμερα ο βαπτιστής του Κυρίου, ο τίμιος πρόδρομος, ο καθηγητής της ερήμου, ο μεγάλος ασκητής και μοναχός, ο νηστευτής, ο άνθρωπος της απλότητος και της προσευχής. Εμείς που ήρθαμε σήμερα εδώ στο ναό του για να λατρέψουμε τον εν τριάδη Θεό, ας αγαπήσουμε την αγγελική ζωή, την πνευματική ζωή, ας αγαπήσουμε την εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή, ας βαδίζουμε πάνω στα αχνάρια των Αγίων, ας ομολογούμε την πίστη μας, ας καυτηριάζουμε το κακό και την αμαρτία πρώτα στον εαυτό μας και εν συνεχεία όπου αλλού την συναντάμε. Μη συμβιβαζόμαστε, γιατί γινόμαστε συνένοχοι, να διαφυλάττουμε τον πολύτιμο θησαυρό της αμομήτου πιστεώς μας, να δοξάσουμε τον Θεό που είμαι θα χριστιανοί ορθόδοξοι και όχι πλανεμένοι, παπικοί, προτεστάντες, ότι είμαστε τέκνα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και όχι αιρετικοί και σχισματικοί. Και εύχομαι μέσα από αυτή τη ζωή της μετανοίας, μέσα από αυτή τη ζωή των Αγίων, μέσα από αυτή την πνευματική ζωή και εμείς, όπως σήμερα τιμάμε τον Τίμιο Πρόδρομο, όπως σήμερα λατρεύουμε την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, να αξιωθούμε και στην Βασιλεία των Ουρανών να υμνούμε και να δοξολογούμε μαζί με τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους. Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Αμήν.